Καλησπέρα gamers, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Gamer Πεινάς του Κοτσόβολου. Σήμερα είμαστε here to play, here to play, αλλά και here to eat. Έχω ετοιμάσει για σας συνταγές για ενδυνάμωση δακτύλων. Οι οποίες θα απογειώσουν το gameplay σας. Η πρώτη μας συνταγή είναι κάτω από αυτή την καμπάνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για εσάς βρε! Δεν βασίζεται η ίδια η συνταγή στην ενδυνάμωση, βασίζεται όμως ο τρόπος που θα φας το σούσι και είναι τα chopsticks. Τα οποία καθώς τα χρησιμοποιείτε θα ενδυναμώνετε το χέρι όλο και περισσότερο. Συγκεκριμένα, δυνατός αντίχειρας και τα πάνω δύο δάχτυλα λεπτές χειρουργικές κινήσεις. Ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνεις και εσύ την ώρα που παίζεις για να πετύχεις το πολυπόθητο headshot. Τι είναι το headshot? Δόξα πατρί. Είναι αυτό που είδα μπροστά στα μάτια μου να συμβαίνει το 1986 όταν ο θείος μου εκεί που κάναμε διακοπές στο Λουτράκι έφυγε από την ομπρέλα που καθόταν με τη θεία μου και έπιασε κουβέντα σε δύο Γερμανίδες τουρίστρες. Αλλά η θεία μου τον είδε με το αετήσιο μάτι της από μακριά και χραπ, του πετάει μια σαγιονάρα και μπαπ, κατευθείαν headshot. Για να φτιάξουμε σούσι χρειαζόμαστε το sushi mat. Για όσους δεν ξέρουν, θα σας εξηγήσω αμέσως. Αυτά είναι mat. Αυτό είναι ρουά mat. Και αυτό είναι το sushi mat. Για να κάνουμε λοιπόν το sushi, απλώνουμε κάτω πάρα πολύ απαλά το sushi mat και πάνω του θα τοποθετήσουμε με μεγάλη προσοχή αυτό το λεπτεπίλεπτο και αραχνοήφαντο φύλλο νόρι που φτιάχτηκε από φύκια που μαζέψανε από τα βάθη του Ειρηνικού ή του Ατλαντικού ή από κάπου τέλος πάντων. Αλλά ακόμα πιο βασικό από το φύλλο νόρι είναι το sticky rice. Ευχαριστώ παιδί μου Φώτη. Αυτό είναι μπασμάτι ρε. Πάρα πολύ προσεκτικά θα καλύψουμε σχεδόν όλη την επιφάνεια του φύλλου νόρι με ρύζι. Γενικά το φύλλο νόρι σκίζεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά το συγκεκριμένο είναι πολύ ανθεκτικό. Είναι τσακ νόρι. Συγγνώμη γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη σούσι. Υπάρχει το σασίμι, υπάρχει το νιγκίρι. Το νιγκίρι δεν είναι για κάθε μέρα, μόνο όταν έχει πανιγκίρι. Game over. Και υπάρχει και το μάκι. Εμείς θα φτιάξουμε μάκι. Η μαγεία στο σούσι είναι ότι μπορείς να βάλεις ό,τι γέμιση θέλεις. Αβοκάντο, αγγούρι, καρότο, πεσκανδρίτσα, σαλάχι, σαχλογιάννη, τόνο, σολομό, ό,τι θέλεις. Εμείς από όλα αυτά θα βάλουμε αγγούρι. Κυρίως επειδή δεν σπουδάσαμε 7 χρόνια στην Ιαπωνία τελειοποιώντας την τεχνική του σούσι. Οπότε, αγγουράκι, μαχαιράκι και τις τοποθετούμε πάρα πολύ ομοιόμορφα και συμμετρικά γιατί το παν είναι η συμμετρία. Στη συνέχεια, βρέχουμε απαλά τα δάχτυλά μας και υγραίνουμε τις άκρες του φυκιού ώστε να κολλήσει και με τη βοήθεια του sushi mat τυλίγουμε σε ένα πολύ σφιχτό ρολό κάνοντας ταυτόχρονα γυμναστική στους αντίχειρες. Και ξετυλίγουμε το sushi mat και βλέπουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ παιδί μου. Μήπως μισό λεπτό, μήπως μπορείς να πάρεις και αυτό εδώ φεύγοντας. Και κάπως έτσι θα ήταν ένα τέλειο sushi. Και πάρα πολύ προσεκτικά σερβίρουμε το πιάτο μας, γιατί το παν στο σερβίρισμα του σούσι είναι η συμμετρία. Θα ξεκινήσω με λίγο σολομό, θα συνεχίσω με λίγη γαρίδα, θα βάλω περισσότερα μάκι γιατί μου θυμίζουν τα βαρελάκια από τον Donkey Kong που τα κυλούσε από πάνω και κατεβαίνανε. Ωραία, λίγο σουρίμι για να σπάσουμε τα στερεότυπα και πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη συμμετρία, αλλά ένα πιάτο σούσι δεν είναι ολοκληρωμένο αν δεν υπάρχει μέσα στο πιάτο λίγη σόγια σος για τις απαραίτητες εμβαπτήσεις, λίγο pickled ginger, λίγη δύναμη παραπάνω. Τι έγινε, χάσαμε το χρώμα μας. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά σε όλη τη διάρκεια της συνταγής χρησιμοποιούμε τα chopsticks και έτσι τα δάχτυλα εκπαιδεύονται και δυναμώνουν. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Και φυσικά, wasabi, την πάνω αριστερή γωνία. Σχεδόν τέλειο. Περιμένω τηλεφώνημα από την Ιαπωνική πρεσβεία για να πάω να τους μαγειρέψω όποτε θέλουν. Συνεχίζουμε δυναμικά με τη δεύτερη συνταγή, παραμένοντας στο κόνσεπτ ενδυνάμωση δακτύλων. Πρώτα όμως, θα κάνουμε μια συνταγή ελληνική, αλλά θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε chopsticks, λουκουμάδες. Είναι μια συνταγή που μου έδωσε προσωπικά ο Kim Sin-yuk, πρωταθλητής του Fortnite από την Κορέα. Είναι αληθινή ιστορία, έρχεται μια μέρα και μου δίνει ένα σημείωμα με τη συνταγή πάνω χειρόγραφα, αλλά κάποια γράμματα ήταν αχνά και δεν καταλάβει να τη γράφουν και του λέω «Kim, πάτα το!» Είμαι μόνος μου και σε αυτό. Ο Kim, καθώς έκανε προπονήσεις στο Fortnite για να γίνει καλύτερος, έτρωγε κάθε μέρα λουκουμάδες. Είχε τελειοποιήσει την τεχνική του πιασίματος λουκουμά με chopsticks σε τέτοιο βαθμό που έπιανε ακόμα και τις σταγόνες με λίγο στον αέρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Εδώ δεν μπορείς καλά-καλά να πιάσεις έναν λουκουμά. Κάποιοι, όχι εγώ. Σε κάμε δεν τα κατάφερα.
Τι είναι όμως οι λουκουμάδες? Είναι μία αφράτη ζύμη που αν τηγανιστεί σωστά θα μας δώσει λαχταριστές, ροδοκόκκινες, μπουκίτσες γεμάτες απόλαυση. Τι χρειάζεται μία ζύμη για λουκουμάδες? Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λίγη μαγιά, που θα ενεργοποιηθεί μέσα στο αλεύρι αν προσθέσουμε χλιαρό νερό, ανακατεύουμε καλά και ιδανικά αφήνουμε σε ένα ζεστό μέρος για 35 με 40 λεπτά να φουσκώσει ή φωνάζουμε το Φώτη. Τι έγινε, φούσκωσε και τον μπολ. Υπάρχει μια μυστική τεχνική σύμφωνα με την οποία αν ζουλήξει σωστά τη ζύμη θα πεταχτεί ένας τέλειος λουκουμάς μέσα από την παλάμη του χεριού σου. Αυτή την τεχνική την κάνουν άψογα μόνο κάποιες γιαγιάδες σε κάποια χωριά της Ελλάδας. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρω εγώ είναι αν κάνω σωστή ενδυνάμωση. Έχεις δίπλα σου το τηγάνι με το λάδι, βυθίζεις το χέρι μέσα στη ζύμη και ζουλάς. Και αυτό που βγαίνει είναι αυτό. Αυτή είναι η ζύμη, ρευστή, τηγανίζεται στους 160-165 βαθμούς και μας δίνει ροδοκόκκινους λουκουμάδες σαν αυτούς. Πήρε βοηθό από το πρώτο επεισόδιο. Πάνε τα χέρια μέχρι την Κορέα, από εκεί ήρθαν κατευθείαν. Αν είστε αρκετά τυχεροί και έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο με ροδοκοκκινισμένους λουκουμάδες που τηγανίστηκαν σε ηλιέλαιο 163-165 βαθμούς, θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Και το μόνο που μένει είναι να τους διακοσμήσετε ή να τους πλημμυρίσετε με λίγο μέλι. Θυμαρίσιο είναι? Καλά, πευκόμηλο πήρε σίγουρα. Μέχρι εδώ ήταν όλα εύκολα. Τώρα όμως θα ασχοληθούμε με την ενδυνάμωση των δαχτύλων, προσπαθώντας με τα chopsticks να πιάσουμε σουσάμι ένα-ένα τα σπυράκια και να τα βάλουμε πάνω στις λουκουμάδες. Ταχύτης και αυτοσυγκέντρωση. Πού είσαι ρε Kim Si-Yuk να με δεις να με καμαρώσει? Παίζεις Fortnite, λογικό είναι. Πήγε τώρα μυγιάκι και έπιασε μια αμύγα και εγώ κάθομαι εδώ με το σουσάμι ένα-ένα. Και αργά ή γρήγορα θα χάσω το δρόμο μου και απλά θα κάνω αυτό. Αγαπητοί gamers, αυτές ήταν οι δύο συνταγές μας και αυτό ήταν το πρώτο gamer. Πεινάς. Μην ξεχνάτε, αν κάνατε τις συνταγές και σας πέτυχαν και σας άρεσαν, θέλω να μου το γράψετε από κάτω στα σχόλια. Και μην ξεχνάτε, gamers, να κάνετε την εγγραφή σας στο heretoplay.kotsovolos.gr για να μπείτε στην κλήρωση για ένα PlayStation 5.